Θεέ μου. Μία δήλωση, κυρία Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η ανάγνωση του καταλόγου. Εκ μέρους του κοινοβουλευτικού. Νομίζω δεν σας έδωσα το λόγο και θα πρέπει να περιμένετε να σας δώσω το Εντάξει, λόγο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να μην σας δώσω το λόγο, γιατί η συζήτηση έχει κηρυχθεί περαιωμένη. Θα μου επιτρέψετε, αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Θα σας επιτρέψω να κάνετε τη δήλωση αμέσως μετά την εκφώνηση των ονομάτων. Την ψηφοφορία θα έχετε δυνατότητα να κάνετε τη δήλωση, διότι πολύ φοβάμαι. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Είναι. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Κυρία συνάδελφε, πολύ φοβάμαι ότι η δήλωσή σας θα πυροδοτήσει μια σειρά συζητήσεων και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία για να πάμε στο επόμενο. Δεν έχετε το δικαίωμα από τον κανονισμό να το κάνετε αυτό και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε παλιά κοινοβουλευτικός. Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός από τον κανονισμό, αριθμός των υπογραφώντων, την αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας βουλευτών. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναγνώσω, αφού κάνουμε 10 λεπτά διακοπή, σύμφωνα με τον κανονισμό. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Κύριοι συνάδελφοι, τον κανονισμό τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Είστε παλιά κοινοβουλευτικός και όχι μόνο. Παρακαλώ πολύ. Δεν είπα. Κυρία συνάδελφε, κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ. Δεν είπα ότι δεν θα σας δώσω το λόγο. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα, θα αναγνώσω τον κατάλογο των βουλευτών και αφού τελειώσουμε την ψηφοφορία, θα σας δώσω το λόγο να κάνετε τη δήλωση. Διότι, εάν κάνετε την οποιαδήποτε δήλωση αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα πυροδοτηθεί μια συζήτηση η οποία θα είναι ατέρμονη. Σας παρακαλώ. Το ξέρετε. Αλλάζει, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ. Εγώ θα αναγνώσω τα ονόματα. Λοιπόν, Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Ζητάμε βάση του κανονισμού με, με τρεις υπογραφές αντί για δύο το λόγο επί του κανονισμού. Δεν μπορείτε να μην μας το δώσετε. Θέτουμε θέμα κανονισμού και ζητάμε το λόγο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, καθίστε ήρεμοι. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευριζόμαστε ούτε να φωνάζουμε. Ούτε να φωνάζουμε. Είμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Περιμένετε, κυρία συνάδελφε. Περιμένετε. Θα το διαβάσουμε. Τον κανονισμό δεν θα δικήσουμε κανέναν. Δεν έχει κανένα. Λοιπόν, έχει ζητηθεί από το κίνημα αλλαγής από τρεις βουλευτές ο λόγος επί του κανονισμού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω, έτσι όπως ο κανονισμός το γράφει, κύριε συνάδελφοι, ότι έχουμε συζητήσει και έχουν ψηφιστεί άρθρα, άρα η συζήτηση θεωρείται περαιωμένη και μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν και σας είπα, θα γίνει η ανάγνωση, θα γίνει η ψηφοφορία και αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο.
Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Βαγενά Άννα. Βαρδάκης Σοκράτης. Βασιλικός Βασίλης. Βερναδάκης Χριστόφορος. Βέτα Καλλιόπη. Βούτσης Νικόλαος. Γεροβασίλη Όλγα. Γκαρά Αναστασία. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν. Θραψανιώτης Μανώλης. Κάτσης Μάριος. Μάλαμα Κυριακή. Μαμουλάκης Χάρης. Μάρκου Κωνσταντίνος. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος. Μπουρνούς Ιωάννης. Ξενογιανακοπούλου Ελίζα. Και Παπαϊλίου Γεώργιος. Υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των βουλευτών και αρχίζει η ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 33 και 50 του σχεδίου νόμου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.